Για το κύμα ακριβίας που σαρώνει τη χώρα και το νησί της Κέρκυρας, μίλησαν οι πολίτες στην κάμερα του Start, εκφράζοντας φόβους ότι οι ανατιμήσεις θα φέρουν σοβαρή δυσμένεια στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη. Έχετε παρατηρήσει ακριβία στα προϊόντα με πρώτης ανάγκης? Εντάξει, ναι. Ναι, έχουν ανέβει αρκετά. Σε ποια προϊόντα έχετε παρατηρήσει? Σε διάφορα είδη. Τώρα τα λέμε όλα, ας πούμε, εντάξει. Αυτό πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι σημαίνει για το μέσο Έλληνα πολίτη? Πολύ καλό. Δεν είναι καλό. Αλλή μόνο. Τι να πούμε, ότι είναι καλό. Βρίσκετε τα προϊόντα ακριβά, βρίσκετε σε κάποιες τιμές ακρίβεια? Ναι, ακριβά. Καμία σχέση από πριν. Σε ποια προϊόντα βρίσκετε πιο πολύ ότι έχει αυξηθεί η τιμή? Και στα τοστ και γαλακτικά, στα γαλακτικά και στις χλωρίνες, σε όλα τα πράγματα σχεδόν. Αυτό το κύμα ακρίβειας, τι πιστεύετε ότι θα αποφέρει στο μέσο πολίτη? Δύσκολα. Δύσκολα. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Και είναι και αυτό στη μέση δύσκολη χρονιά φέτος και λόγω σκορωριού είμαστε και άνεργοι, δεν δουλεύουμε και πάμε στο σούπερ μάρκετ, δίνουμε 30 ευρώ και δεν παίρνουμε τίποτα. Τίποτα δεν παίρνουμε, δηλαδή τη μισή μέρα. Όλα που θέλει ένα σπίτι, να τα βγάλει σφαίρα. Και χυμούς τα παιδιά και ένα σπίτι τα θέλει όλα, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο. Τι να πω άλλο. Η ψυχή μας το ξέρει, τι να πούμε. Έχετε παρατηρήσει αύξηση στις τιμές στα προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης? Και βέβαια, σε όλα. Και ο μισθός μένει το ίδιο και μπορεί να σου πάρουν κιόλας λίγο μισθό. Τι να πούμε. Σε ποια προϊόντα έχετε δει αυξήσεις? Σε όλα, κορίτσι μου. Στα χαρτικά, στο γάλα, στα κυπευτικά, ειδικότερα πας στη λαϊκή. Εντάξει. Τι πιστεύετε ότι θα φέρει αυτό στο μέσο πολίτη? Οριστεί θα φέρει τη φτώχεια και την έχει ήδη φέρει τη φτώχεια. Πάμε καλύτερα, δεν πάμε καλύτερα. Εδώ όλο και χειροτερεύουμε. Ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Και για εμάς τους συνταξιούχους, όχι τους μεγαλοσυνταξιούχους, είναι λιγάκι δύσκολο. Σε γάλα, σε πολλά, σε όλα τα τροφιά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέσο πολίτη? Εντάξει, πέφτει το εισόδημά του σίγουρα. Και το έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Έχετε παρατηρήσει ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης? Ναι, όχι μόνο έχουμε παρατηρήσει ακρίβεια, αλλά πιστέψτε με, σάρωνε το πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού, το έχει διαλύσει. ΔΕΗ, πετρέλαιο, είδη πρώτης ανάγκης και έπεται και συνέχεια. Οι μισθοί έχουν μείνει παγιωμένοι. Ναι, ο κόσμος δύσκολα τα φέρνει βόρτα και πιστεύω ότι μπορούν οι οικογένειες, τα νοικοκυριά, αδυνατούν να πληρώσουν τους πάγιους λογαριασμούς τους όλους μαζί σε ένα μήνα. Δηλαδή θα αφήσω κάποιον απλήρωτο, έτσι γίνεται τώρα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες? Κοιτάξτε, υποχρέωση κάθε κυβέρνηση είναι να βοηθάει τους πολίτες. Εν τούτης όμως, μέσα σε τόσο μεγάλη πανδημία, με 500 ευρώ που έδινε το μήνα, με την ανεργία να καλπάζει, την ακρίβεια να σαρώνει, θεωρώ ότι πρέπει να είναι γερές οι ενέσεις, αλλά δεν το βλέπω, πιστέψτε με. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές, πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου μα καθόλου ο λαός. Φυσικά. Σε ποια προϊόντα? Σε όλα. Στη διατροφή, στα πάντα. Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει πού το μέσο Έλληνα πολίτη? Στην απόλυτη φτώχεια. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει περαιτέρω? Η κυβέρνηση αντιπροσωπεύει προφανώς άλλη κοινωνική τάξη και όχι αυτή των φτωχών και των εργαζομένων. Και θα επιμείνει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών που την έχουν βάλει στην κυβέρνηση.